Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Η Παρασκευή της 8ης Δεκεμβρίου βρίσκει την υγεία του Πρωθυπουργού σταθεροποιημένη και εξελισσόμενη στα αναμενόμενα πλαίσια. Σύμφωνα με το χθεσινό βραδινό ιατρικό ανακοινωθέν, η υποστήριξη της αναπνοής συνεχίζεται σε μικρότερο βαθμό και δεν υπάρχει μεταβολή στην νεφρική λειτουργία. Όπως εκτιμούν οι θεράποντες ιατροί, ο κ. Παπανδρέου μπορεί να μιλήσει όσο του επιτρέπει η τραχιοστομία και όπως διαπιστώθηκε, μπορεί και επικοινωνεί με τους συγγενείς και τους συνεργάτες του και με σημειώματα. Όπως δηλώθηκε αποκλειστικά στον Sky, η κυρία Δήμητρα Λιάννη Παπανδρέου, η σύζυγός του, ενδιαφέρεται μόνο για την υγεία του Πρωθυπουργού και όχι για τις πολιτικές εξελίξεις που υπάρχουν σε Πασόκ και κυβέρνηση. Παρ' όλα αυτά, αίσθηση προκαλεί η λειτουργία τριψήφιου πορτοκαλί τηλεφώνου στον χώρο που χρησιμοποιεί η κυρία Παπανδρέου. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Χιτήρης, δήλωσε ότι το τηλέφωνο αυτό χρησιμοποιείται από τους συνεργάτες του Πρωθυπουργού και από τους συναδέλφους του Υπουργού. Ως προς τις εξελίξεις του κυβερνών κόμμα, στις 11 το πρωί πραγματοποιείται πανελλαδική σύσκεψη των γραμματέων των νομαρχιακών οργανώσεων του ΠΑΣΟΚ με την συμμετοχή των μελών των γραμματιών νομαρχιακών και των μεακών επιτροπών, καθώς και των βουλευτών και των μελών της Κεντρικής Επιτροπής. Σε αυτήν την ευρεία σύσκεψη των κομματικών και κοινοβουλευτικών στελεχών του ΠΑΣΟΚ, κεντρικός εισηγητής θα είναι ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής, ο κ. Σκανδαλίδης, και αναμένεται να τεθεί το θέμα της διαδοχής αλλά και ο πρωταγωνιστικός ρόλος του κόμματος σε αυτό το ενδεχόμενο διαδοχής. Υπενθυμίζεται ότι ο Πρωθυπουργός είχε δεσμευθεί ότι θα εγγυηθεί προσωπικά τη διαδικασία ενός ανοιχτού και δημοκρατικού συνεδρίου για την εκλογή του νέου Προέδρου. Στις υπόλοιπες πολιτικές εξελίξεις, οι οποίες βεβαίως άπτονται των εξελίξεων που δρομολογεί η υγεία του κ. Παπανδρέου, ο Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Σέβερτ, συναντάται σήμερα με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωστή Στεφανόπουλο, και σύμφωνα με πληροφορίες θα του μεταφέρει τις ανησυχίες του για την υγεία του κ. Παπανδρέου. Στα οικονομικά θέματα, αίσθηση προκαλεί διαφορετική από το κόμμα του άποψη που διατύπωσε ο κ. Σουφλιάς περί διατήρησης των αντικειμενικών κριτηρίων φορολόγησης. Στα υπόλοιπα θέματα, στις 10.30 το πρωί, συναντάται το Προεδρείο των Συνταξιούχων με τον αναπληρώντα τον Πρωθυπουργό, τον κ. Άκη Τσοχατζόπουλο, καθώς απέβει άκαρπη χθεσινή του συνάντηση με τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας.